Τι να μιλήσουμε για το σουκού, τελείωσε παιδιά, είστε τρελοί. Συνεχίζεις του χρόνου, δεν συνεχίζεις. Τέτοια κάψα. Αυτό, χτύπαμε κιόλας εδώ. Πάω περιοδεία. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Συζητάω. Την Ηλιάκη πάντως είδαμε εδώ, μήπως... Δεν είδες. Μίλησα, μαύρη ήταν η ώρα στο Φώτη και τη Μαρία, μαύρη ήταν η ώρα. Πες μας ότι κατά λάθος. Στουρκίζομαι. Όταν κάνω το πρωινό του χρόνου, show. What, δηλαδή πραγματικά. Δεν έχει τελειώσει καν το. Εγώ δική μου βλακία. Δεν το έκανα για να συζητηθεί καθόλου, πραγματικά πίστεψέ με. Είσαι από τους ανθρώπους. Ναι. Δεν μου αρέσει, δεν είναι ότι δεν μου άρεσε το πρωινό, δεν πιστεύω ότι ήμουν για το πρωινό. Πάντα επιλέγουμε, και εγώ αλλά και όλοι, επιλέγουμε σύμφωνα με αυτά που μας δίδονται. Άρα εγώ δεν είχα. Είχαν επιλέξει ανάμεσα από το πρωινό σουκού και το πρωινό σουκού. Και επέλεξα το πρωινό σουκού γιατί ήθελα να συνεργαστώ και με τη Μαρία την Μπεκατόρα, οπότε έκατσε λουκούμι. Δεν έχω να προτείνω κάτι γιατί δεν θέλω κάτι πολύ να το κάνω για να το προτείνω. Από αυτή την άποψη. Όχι. Που σημαίνει δηλαδή. Περιμένω να μου πει το κανάλι. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν μια πρόταση του καναλιού. Του οποιοδήποτε, όχι μόνο του Αντένα. Δεν σου αρέσει, μπορεί να κάτσει εκτός τηλεόρασης του χρόνου. Ναι. Υπάρχει. Ναι, μπορώ να το κάνω. Οικονομικά θα ζοριστώ, αλλά μπορώ να το κάνω. Ενώ δηλαδή ψυχολογικά το φυσικά μπορώ να το κάνω. Ναι. Ωραιότατα. Ναι. Αν έχω και θέατρο, πέτε μαγικό. Δεν φοβάμαι όχι από έπαρση και ότι έλα μωρέ. Απλά δεν θέλω να καταπιεστώ. Αν μπορώ να μην καταπιεστώ, θα επιλέξω το να μην καταπιεστώ. Αν οι επιλογές μου είναι περιορισμένες και θα πρέπει να καταπιεστώ, θα καταπιεστώ και θα βρω και έναν τρόπο να περάσω και καλά. Το που υπόθηκε τις τελευταίες μέρες με το Δήμο Βερίκιο και ότι. Δεν θα απαντήσω κάτι σε αυτό. Είπε, ξαναείπε, δεν θα πω.